Καλησπέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή Βιβλιοβούλιο, στο τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής, για να κάνουμε απόψε μια διαφορετική εκπομπή. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το εκδοτικό μας τοπίο. Δεν θα μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Θα το κάνουμε αυτό κατά καιρούς, να μιλάμε και για την αγορά. Και έτσι ως πρώτη... Μια πρώτη ωραία παρέα εδώ έχουμε φτιάξει με το Σταύρο Πετσόπουλο, ο οποίος είναι εκδότης, εκδόσεις Άγρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία είναι βιβλιοπόλησα, έχει το βιβλιοπωλείο Επιλέξεις, Συνοδό Ακαδημίας, και είναι μαζί μας και ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ο κριτικός λογοτεχνίας και συνεργάτης της εκπομπής, για να συζητήσουμε το πού βρίσκεται σήμερα το βιβλίο και αγορά. Κύριε Πετσόπουλο, η Άγρα έκλεισε φέτος και κλείνει μάλλον τα 40. Τα 40 χρόνια. Χρόνια, έτσι. Είναι λίγο σαν ψέμα αυτό, αλλά θα είχα πάρα πολλές ερωτήσεις να σας κάνω γι' αυτό, αλλά ίσως έχουμε άλλη ευκαιρία να το οργανώσουμε. Και η κυρία Παπαγεωργίου είναι αρκετά χρόνια στο χώρο. Ήτανε επίλεκτο στέλεχος του βιβλιοπωλείου της Εστίας, μέχρι που έκλεισε, πριν της Όλωνος. Πριν από το βιβλιοπωλείο της Εστίας ήμουν στο Θεμέλιο. Πριν από το Θεμέλιο το 1981 σε δικό μας βιβλιοπωλείο με το σύζυγό μου στο Βόλο. Αριθμό 38 χρόνια περίπου. 38 χρόνια στο χώρο. 38 χρόνια. Έχετε δηλαδή περίπου την ίδια... Περίπου την ίδια. Χρονική αφετηρία. Ναι, ναι. Άρα ξέρουμε πολύ καλά για το τι θα μιλήσουμε. Ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας έτσι, ζητώντας σας μάλλον να μας πείτε 5 πράγματα για την περίοδο αυτή που διανύσαμε της κρίσης. Δηλαδή, πού βρέθηκε το βιβλίο. Ξέρουμε από τα στοιχεία, όσα στοιχεία υπάρχουν, ότι η παραγωγή, αν μη τι άλλο, μειώθηκε δραστικά. Δηλαδή, εκεί που είχε φτάσει προ-κρίση τους 10.000 τίτλους περίπου, έπεσε στους 6.500 από ό,τι γνωρίζω. Κύριε Πετσόπουλε, θα θέλατε λίγο να μας χαρτογραφήσετε την περίοδο αυτή. Βέβαια. Η κρίση σε εμάς, στον χώρο του βιβλίου, καθυστέρησε λίγο σε σχέση με άλλα επαγγέλματα, αλλά ήρθε ραγδαία τον Μάιο του 10. Τότε όμως άνοιξε μια καταπακτή που μετά δεν είχε τέλος το βάθος της. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολλά μεγάλα σχήματα είχαν προβλήματα, κυρίως διότι δύο μεγάλες αλυσίδες του Ελευθερουδάκη και του Παπασωτηρίου κλείσανε. Κλείσαν 30 βιβλιοπωλεία είχε η καθεμία. Και αυτό είναι και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να μελετηθεί κάποια στιγμή, γιατί το βιβλίο δεν αντέχει το franchise και την μεγάλη εξάπλωση και τη μεγάλη φούσκα. Μάλιστα, όπου εξαπλώθηκαν αυτά τα βιβλιοπωλεία στην επαρχία, όπου πηγαίνανε και φτιάχνα μαγαζί, έκλεινε ο τοπικός χαρτοπόλης, που έστω και με μικρή δουλειά, ήταν ο τοπικός ιστός. Και όταν σκάσαν αυτοί, έμεινε εξερηγή, ξερός τόπος, και χάθηκαν πάρα πολλά βιβλιοπωλεία. Και μείνανε οι τόποι αυτοί, αυτές οι πόλεις χωρίς βιβλιοπωλεία. Στην πράξη δηλαδή... Ήταν μεγάλη ζημιά, ναι, και οικονομική, ναι, έτσι, που υπέστησαν όλοι οι εκδότες, τεράστια ζημιά. Κλείσαν πολλά βιβλιοπωλεία άλλα, ας πούμε, όπως έκλεισε και το βιβλιοπωλείο της Εστίας, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ναι. Και κλείσαν και πολλοί εκδότες. Το ευχάριστο πράγμα είναι, με όλο τον αγώνα που έχει γίνει αυτά τα χρόνια, γιατί είναι πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας και να το κρατήσεις σε λειτουργία το χώρο σου και να κάνεις αυτό που θέλεις και με τους όρους που θέλεις. Και είναι το ότι μέσα στα χρόνια, παρόλο που κλείσανε πολλοί, ανοίξανε καινούρια, πάρα πολύ καλά καινούρια βιβλιοπωλεία, όχι απλώς καλά, εξαιρετικά, το καθένα με τη δική του φυσιογνωμία, με βιβλιοπόλες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Καλή ώρα, κυρία Παπαγεωργίου, με το επιλέξει. Αλλά ανοίξαν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Μερικές φορές πολύ μικρά, μερικές φορές μεσαία. Αλλά έχεις ένα πολύ ικανοποιητικό αριθμό που άνοιξε. Και έγινε θαύμα και ανοίξαν ταυτόχρονα και εκδοτική οίκη, οι οποίοι κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, πολύ επιλεγμένα βιβλία, πολύ καλή τυπογραφία, υπάρχει έμφαση στην τυπογραφία. Οπότε,
Κάτι που έχει αλλάξει και όχι μόνο με την κρίση, αλλά κάτι που έχει αλλάξει από όταν ξεκινήσαμε τότε, πριν από 40 χρόνια μέχρι σήμερα, είναι η ποιότητα του βιβλίου. Έχουμε πια πολύ καλά βιβλία. Δίνεται μεγάλη προσοχή στις μεταφράσεις, συνήθως. Πια ακόμα και οι κριτικοί της λογοτεχνίας στέκονται στην ποιότητα της μετάφρασης, που ήταν κάτι που δεν έδιναν σημασία. Οπότε υπάρχουν και πολύ καλά στοιχεία, για να μην τα μαυρίζουμε όλα. Απλώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία, πολύ μεγάλη, τουλάχιστον για το χώρο το δικό μας, τον εκδοτικό, να εισπράττουμε τα χρήματα. Οπότε, είναι πάρα πολύ, αν βάλεις πέρα από τις μεγάλες ζημιές των μεγάλων σχημάτων που ήταν τερατώδεις για τα μεγέθη μας, αυτό που συνέβη το 12 και το 14, και ακόμα είμαστε ζαλισμένοι από το χτύπημα αυτό, είναι και πάρα πολλά μικρά βιβλιοπωλεία με μικρά ποσά, τα οποία δεν μπορούν να αρθρίσεις όμως όλα αυτά. Είναι τεράστιο και το βάρος σε εμάς. Απλώς παλεύεις με πολύ δύσκολες συνθήκες και με ένα κράτος που δεν είναι πολύ φιλικό απέναντι στο βιβλίο. Θα τα πούμε και αυτά. Κυρία Παπαγεωργίου, εσείς είσαστε μία από τις επαγγελματίες εκείνους που ανοίξατε μέσα στην κρίση βιβλιοπωλείο. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πώς το τολμήσατε καταρχήν? Εγώ την κρίση τη βίωσα διπλά, είναι αλήθεια. Τη βίωσα μία φορά όταν έκλεισε το βιβλιοπωλείο της Εστίας, που όπως είπε και ο κύριος Πετσόπουλος, τα βιβλιοπωλεία έκλεισαν για διαφορετικούς λόγους, αλλά η κρίση ήταν το κερασάκι, μπορούσαμε να πούμε. Τη βίωσα μία φορά όταν έκλεισε το βιβλιοπωλείο της Εστίας το 2013 και τη βίωσα δεύτερη φορά όταν επέλεξα να ανοίξω το βιβλιοπωλείο μέσα στο τέλος του 2013, την ίδια χρονιά, όπου βέβαια στην αρχή, παρότι εντάξει, η κρίση καλά κρατούσε, αλλά ένα καινούριο βιβλιοπωλείο έχει μια δυναμική. Είχαμε και πελατολόγιο από το βιβλιοπωλείο της Εστίας και αυτά. Εκεί που ζωρίστηκαμε και καταλάβαμε την κρίση πάρα πολύ καλά ήταν με τα capital controls. Εκεί ήταν τα πράγματα αρκετά δύσκολα, διότι ξαφνικά η ρευστότητα μειώθηκε. Εντάξει, βέβαια, καταφέραμε και το ξεπεράσαμε, μπορώ να πω, με πολύ καλή συνεννόηση με τους εκδότες, γιατί η πίεση ερχόταν από τους εκδότες. Οι εκδότες θέλανε τα χρήματά τους, μας βάζανε περιορισμούς στα βιβλία που θα μας δώσουν, μετρητής, με επιπιστώσεις και αυτά, αλλά όλοι πιεζόμαστε και έτσι με μια καλή διαχείριση ξεπεράστηκε αυτό το πράγμα. Βαγγέλη, μπορείς να σχολιάσεις ό,τι θέλεις, βέβαια, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Σε αυτά τα χρόνια πώς είδες ως κριτικός την ποιότητα της παραγωγής? Να πέφτει, να ανεβαίνει, να μένει η ίδια? Στα χρόνια της κρίσης. Στα χρόνια της κρίσης. Νομίζω ότι ισχύουν αυτά τα οποία σε γενικές γραμμές, ισχύουν σε γενικές γραμμές αυτά τα οποία είπε ο κ. Πετσόπουλος. Από την μία πλευρά υπήρξε το πρόβλημα του περιορισμού της εκδοτικής παραγωγής. Από την άλλη πλευρά δημιουργήθηκαν και εμφανίστηκαν νέοι εκδότες. Ενισχύθηκαν οι μεταφράσεις. Οι μεταφράσεις είναι κάτι στο οποίο εγώ θέλω να επιμείνω ιδιαιτέρως, διότι εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, υπάρχει μία καταπληκτική άνοδος σε ποιοτικό επίπεδο αλλά και σε ποσοτικό των μεταφράσεων. Έχουμε πλέον μεταφραστές οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και σημειωτέων. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και προχώρησε και την πρώτη δεκαετία του καινούργιου αιώνα, αλλά σήμερα πια είναι κανόνας. Μεταφράζονται πολύ σημαντικά έργα της ξένης γραμματείας και δεν μιλώ μόνο για τη λογοτεχνία, μιλώ για φιλοσοφία, μιλώ για κοινωνικές επιστήμες, έργα που παλαιότερα δεν μεταφράζονταν ποτέ, δεν χρόνιζε απλώς η μετάφραση, απλώς δεν μεταφράζονταν. Και σε ό,τι αφορά την λογοτεχνία έχουμε μεταφράσεις οι οποίες γίνονται αμέσως, δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί στο εξωτερικό μέσα σε μερικούς μήνες, όχι σε ένα ή σε δύο χρόνια, μεταφράζεται. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Θέλω όμως να θυμίσω και να βάλω ως θέμα στη συζήτηση ότι θυμάμαι περί το 2000, πριν από 20 χρόνια δηλαδή, όσοι ήμασταν στην εφημερίδα και σε εφημερίδες και παρακολουθούσαμε από κοντά τους ρυθμούς της εκδοτικής παραγωγής, διαπιστώσαμε κάποια στιγμή ότι υπήρχε μία υπερδιόγκωση της παραγωγής. Βγαίναν δηλαδή πάρα πολλοί τίτλοι, πάρα πολλά βιβλία και αναρωτιόμασταν πόσο ένα κοινό μιας μικρής χώρας και ένα κοινό αρκετά περιορισμένο σε αυτή τη χώρα όπως είναι το βιβλιόφιλο
κοινό μπορούσε να ανταποκριθεί και να απορροφήσει μια τέτοια πίεση από την πλευρά της παραγωγής. Και αναρωτιέμαι, ας μην θεωρηθεί κοινική η αναρώτησή μου, αναρωτιέμαι όμως αν αυτός ο περιορισμός, δεν λέω ότι έγινε, απλώς το θέτω για να το απαντήσουμε, αν αυτός ο περιορισμός της παραγωγής λειτουργήσε και κάπως διορθωτικά για την αγορά. Το θέτω και στον εκδότη που είναι απόψε μαζί μας και στην βιβλιοπόληθε ως καθήλυνα αρμόδιος για να μας το πούν. Ναι. Ωραία. Κύριε Πετσόπουλε, μπορείτε να το απαντήσετε και μαζί με αυτό να ρωτήσω κιόλας και κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουμε και το ζήτημα του πάρα πολύ φτηνού βιβλίου που είδαμε μέσα στη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή βιβλίο στα καλάθια. Το είχαμε δει, είχα διαβάσει και κείμενα για τη δεκαετία του 30, όπου λεγόταν ότι στο δρόμο πουλούσαν στα καλάθια τους ακαδημαϊκούς για ένα τάλιρο. Αυτό λιγάκι επαναλήφθηκε στα χρόνια της κρίσης και είδαμε του 1 ευρώ βιβλία ή και φτηνότερα ακόμα να κυκλοφορούν παντού και να πολλούνται. Είναι δύο ερωτήματα διαφορετικά. Ναι. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Χατζηβασιλείου. Υπήρχε ένας υπερπληθωρισμός που έκανε κακό. Στη Γαλλία το μελετήσανε τώρα τελευταία και είδανε το ότι υπάρχει μια πτώση στο τυράζ και στην κίνηση ανά τίτλο του ύψους του 30%, το οποίο οφείλεται ακριβώς στον υπερπληθωρισμό. Παράγονται πάρα πολλά βιβλία και έξω. Εδώ καλό είναι που ξεκαθάρισε το τοπίο. Όντως, βγήκαν βιβλία που λείπαν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το ότι η ελληνική λογοτεχνία πορεύτηκε χωρίς τον Moby Dick επί 130 χρόνια. Ο Προύστ μόλις τώρα ολοκληρώθηκε, δηλαδή μετά από 80 χρόνια. 90 χρόνια. Αν βάλουμε πότε μεταφράστηκε η Virginia Woolf, πότε μεταφράστηκαν μεγάλα κλασικά κείμενα, η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία μετά τον πόλεμο, γιατί πριν από τον πόλεμο ήταν πιο κοσμοπολίτικη η γενιά, ο Σεφέρης, ο Εμπειρίκος, ο Θεοτοκάς, ο Πεντζίκης, όλοι ξανά τον Τζόις, τον Ιδησαία. Και αυτός έκανε 75 χρόνια να μεταφραστεί. Δηλαδή, όλη η ελληνική λογοτεχνία πορεύτηκε χωρίς τα μεγάλα αριστουργήματα. Αυτό έχει επηρεάσει λίγο τη γραφή μας. Αυτά τα κενά έχουν καλυφθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καλπάζοντας. Και ευτυχώς είχα πολύ καλές μεταφράσεις, πολύ καλή ποιότητα εκδοτική. Άρα έχουμε κάτι καλό που συμβαίνει. Συμφωνώ το ότι περιορίστηκαν τα πράγματα, διότι το βιβλίο πρέπει να έχει και ένα πόθεν έσχες. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα λόγο ύπαρξης. Παράγονται πολλές φορές βιβλία που είναι, εγώ τα αποκαλώ, μη βιβλία. Δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης και πολύ γρήγορα εξαφανίζονται. Η κρίση βοήθησε στο να εξαφανιστούν κάποια τέτοια βιβλία και να πηγαίνουν πιο πολύ στην ουσία. Τώρα, ως προς το ότι μέσα στην κρίση χρειάστηκε να ξεπουλήσουν οι εκδότες βιβλία για να μαζέψουν μετρητό το οποίο δεν ερχόταν από πουθενά, διότι έπρεπε οι ίδιοι να πάρουν πρωτοβουλίες, γιατί τα βιβλιοπωλεία δεν μπορούσαν να τους πληρώσουν, πολλά κλείνανε, μέναν άπειρα τα χρέη. Χρειάστηκε να σκοτωθεί στόκ, έτσι θα το πούμε, ότι σκοτώνει τα βιβλία. Ναι. Αλλά δημιουργήθηκε και κάτι άλλο δυστυχώς, ένα πολύ κακό φαινόμενο. Υπήρχε αυτό το οποίο λένε έξω το backlist, η λίστα σου που αν είναι καλή, καλές μεταφράσεις, καλοί τίτλοι, καλά επίμετρα, αυτό, έχουν μια διάρκεια μέσα στο χρόνο. Και αν μια χρονιά σου είναι καλή, καλύτερη, χειρότερη, ανάλογα με το πώς, σε στήριζε πάντα το backlist, η λίστα σου, η τίτλη σου, ο κατάλογός σου. Αυτό καταργήθηκε, δηλαδή πια τα σπουδαία βιβλία που έχεις από το παρελθόν, είναι πάνε για πρωτοποίηση ή για τα μπαζάρ και να τα πουλάς. Τώρα θέλουν, τα βιβλιοπωλεία έχουν ανάγκη μόνο το τελευταίο. Πρέπει να είναι ο συγγραφέας ζωντανός, να δίνει συνεντεύξεις, βγαίνει στην τηλεόραση, να διαβάζει, να παίρνει βραβεία. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο δείχνει και λίγο έναν επαρχιωτισμό ελληνικό. Αυτό έχει εμφανιστεί πάρα πολύ στα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή δεν υπάρχει μοιρασμένο το πράγμα όπως θα ζει σε αγγλικά ή σε, που υπάρχουν οι κλασικοί, οι σύγχρονοι κλασικοί, ναι. Οι modern classics που λένε και οι τωρινοί. Ναι. Αυτό δουλεύει όλο σε διάλογο πολύ καλύτερα στο εξωτερικό στην Ελλάδα, σαν να τα έχουμε ξεχάσει όλα
και να πρέπει να είναι το τελευταίο βραβείο, το τελευταίο βιβλίο το οποίο μιλήσαν οι εφημερίδες. Προφανώς και η κρίση έπαιξε ένα ρόλο. Που λέει ο κύριος Πετσόπουλος, θέλω να πω ότι πριν από μερικά χρόνια, 4-5, κάναμε έναν εκδοτικό οδηγό, ο οποίος θέλαμε να ξεκινάει από το 1960 και να φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Με έπαιρναν τηλέφωνο από την παραγωγή που τους έστελνα τα κείμενα και συνεχώς μου λέγανε αυτό το βιβλίο να μην το βάλετε. Γιατί να μην το βάλω, διότι δεν υπάρχει στην αγορά. Θέλαμε ο οδηγός να είναι χρηστικός. Και φτάναμε σε σημείο όπου βιβλία του 2010 ή του 2012, όταν εγώ έγραφα το 2015, ας πούμε, ή το 2016, δεν υπήρχαν στην αγορά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ναι. Η backlist. Πολλότε, μάλλον όταν έχει να κάνει με εκδόσεις οι οποίες μπορούν να απεγορωθούν μέσα στο χρόνο σε πολύ μακρό διάστημα. Και αν περιοριστεί έτσι, είναι εγώ το θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της αγοράς σήμερα. Αυτό που επισήμανε ο κύριος Πιστόπουλος. Κυρία Παπαγεωργίου, θα σχολιάσετε ό,τι νομίζετε. Ναι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κιόλας εάν η εφαρμογή της ενιαίας τιμής ξανά εδώ και λίγο καιρό έχει ωφελήσει βιβλιοπωλεία όπως το δικό σας. Πριν σας πω για την ενιαία τιμή, θέλω να κάνω μια σύνδεση έτσι με αυτά. Αυτό που ζήσαμε στις δεκαετίες του 80 και του 90 ήταν ένα φυσικό επόμενο. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα βγήκε από τη δικτατορία. Είχαμε μια έξαρση των εκδόσεων του πολιτικού βιβλίου, του κοινωνικοπολιτικού βιβλίου, αλλά και των... και της λογοτεχνίας, βιβλία τα οποία δεν επιτρεπόταν να βγουν. Οπότε και με την αλλαγή, με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία και με μια κάποια οικονομική ανάκαμψη, ήταν απόλυτα φυσιολογικό ότι θα ζούσαμε αυτό το εκδοτικό μπαμ, το οποίο βέβαια μαζεύτηκε και συρρυκνώθηκε μετά από με τη διαδικασία της κρίσης. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Πετσόπουλος για τα βιβλία τα οποία πραγματικά βρίσκουμε τώρα σοριδών στα παζάρια, μικρά παζάρια, μεγάλα παζάρια, σε όλες τις περιόδους, το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα, παντού, τα βρίσκουμε σε εξευτελιστικές τιμές. Βέβαια είναι μια λύση για τον εκδότη, εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αλλά όμως δημιουργεί και ένα πολύ κακό προηγούμενο. Δηλαδή εθίζεται ο αγοραστής στο φτηνό βιβλίο. Και έτσι μετά δυσκολεύεσαι να πουλήσεις ένα βιβλίο το οποίο κάνει 15 ευρώ ή 17 ευρώ μέσα από το βιβλιοπωλείο, διότι σου λέει θα περιμένω το παζάρι του Φλεβάρι να βρω βιβλία με 3 ευρώ, με 5 ευρώ. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο το αντιμετωπίζουμε όντως, ας πούμε. Τώρα όσον αφορά την ενιαία τιμή, ναι, σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ καλό και πολύ προστατευτικό μέτρο, ιδίως για τα μικρά βιβλιοπωλεία, που δεν μπορούν να έχουν πολλά βιβλία στα βιβλιοπωλεία τους, μεγάλη ενημερότητα, γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με όλους τους εκδότες, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ούτε την οικονομική ευχέρεια έχουν τα μικρά βιβλιοπωλεία. Και είναι ένα προστατευτικό το 10%, γιατί ξέρει πια ο πελάτης, ο άνθρωπος που διαβάζει, ότι αυτό το βιβλίο όπου και αν πάει, είτε στο μεγάλο βιβλιοπωλείο, είτε στην αλυσίδα, είτε στο μικρό, θα το βρει με την ίδια τιμή. Οπότε εντάξει, ναι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και ελπίζω να μην καταργηθεί. Ναι. Λογικά τώρα εφαρμόστηκε. Ποιος ξέρει. Ναι. Ναι, κύριε Πετσόπουλε. Και επίσης ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα των δικαιωμάτων. Δηλαδή, όταν τα βιβλία φτηναίνουν τόσο πολύ, υπάρχει δυνατότητα και ο αμοιβής του πνευματικού δημιουργού, παράδειγμα. Λοιπόν, καταρχήν για την ενιαία τιμή. Ναι. Όλοι παλέψαμε πάρα πολύ, και φορείς και βιβλιοπωλεία, εκδότες και το Υπουργείο, και ευτυχώς επανήλθε, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό. Κακά τα ψέματα, κάποια βιβλία που είναι, δεν μου αρέσει η λέξη αντιεμπορικά, αλλά που είναι άλλης ταχύτητας και άλλου κοινού, είναι κάποια βιβλία που προορίζονται για 1.000 στους ανθρώπους, για 2.000 ανθρώπους, δεν θα πάνε ποτέ παραπάνω και θα εξαντληθούν με τα χρόνια. Πρέπει να υπάρχουν όμως ζωντανά. Ναι. Αυτά, κακά τα ψέματα, μετά τον πρώτο κύκλο τους, μετά την πρώτη διανομή, θα κινηθούν από τα λεγόμενα μικρά ή ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Αν λοιπόν χτυπηθούν τα μικρά και τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, χτυπιέται και αυτού του είδους το βιβλίο. Μετά από λοιπόν τον βιβλιοπόλη, θα πέσει ο εκδότης που θα κάνει αυτού του τύπου τα βιβλία ή
Αυτό έγινε και ο Ζακ Λάγκ, ας πούμε, με τον νόμο του 83 που έσωσε το βιβλίο, γιατί πέφτανε σαν ντόμινο τα βιβλιοπωλεία τότε στη Γαλλία και μετά πέφτανε και εκδότες που αντιστοίχως βγάζαν τα βιβλία που θα κινιόντουσαν σε αυτά τα βιβλιοπωλεία. Δεν φαντάστηκε ποτέ ότι 30 χρόνια μετά θα έσωζε πάλι το βιβλίο ο Ζακ Λάγκ με τον νόμο αυτόν, διότι αντιστάθηκε στο Amazon και στις εκπτώσεις που θα έκανε το Amazon. Και έτσι προστατεύτηκε το βιβλίο. Εμείς ήμασταν η μόνη χώρα που ως πρωτοπόροι πάντα, σε εισαγωγικά το πρωτοπόροι, την καταργήσαμε στην Ευρώπη. Αυτοί που ήταν φανατικοί υπέρ της ταινίας τιμής ήταν οι Γερμανοί που ήταν κανένα σοσιαλιστικό κράτος, έτσι, οι Γάλλοι, και βρήκαμε πολλή υποστήριξη από τους ξένους για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε. Ναι, ωραία. Τώρα, ως προς το ότι... Κάπως επιγραμματικά τώρα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, δυστυχώς. Ναι. Ως προς ότι σκοτώνεις τα βιβλία, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι υποφέρουν. Δηλαδή, υπάρχουν βιβλία που είναι, στέκονται στην αποθήκη σου, πιάνουν χώρο, δεν χωράνε και δυστυχώς οι λογιστές λένε μια φρικαλέα λέξη, πρέπει να το απαξιώσεις, δηλαδή λογιστικά να το απαξιώσεις, αλλά... αν τον το έχει φτιάξει, έχει πονέσει να το φτιάξει και έχει του δημιουργού τριγύρω και του συγγραφεί και αυτά και σου λένε να το απαξιώσει, είναι να απαξιώνει και τη δουλειά. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα κρίση το οποίο νομίζω ότι θα σιγά σιγά που μπαίνει μια τάξη, που ελπίζουμε ότι θα μπει μια τάξη, θα γίνει πιο ομαλά. Ναι. Να ρωτήσω με την ευκαιρία αυτή κάτι που το συζητούσαμε και πρωτού μπούμε στο στούντιο. Με όρους αγοράς και κυκλοφορίας του προϊόντος, πώς αποτιμάται η πνευματική εργασία στην Ελλάδα? Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια απαξίωση της πνευματικής εργασίας. Τίτλους θα πούμε τώρα, γιατί και θα επανέλθουμε να το ξανασυζητήσουμε. Και του πνευματικού προϊόντος. Ναι. Δηλαδή, με όλες τις, δηλαδή, ο συγγραφέας δεν θεωρείται ότι παράγει εργασία. Με όλες τις πολιτικές που γίνονται τα τελευταία χρόνια για τη φιλαναγνωσία, η Αθήνα πρωτεύουσα παγκόσμια του βιβλίου κλπ. Δεν ξέρω γιατί φτιάχτηκε, πώς καταφέραν και δημιουργήθηκε αυτό το φρικαλαίο πράγμα, ότι όλοι ζητάνε τα βιβλία τζάμπα. Βιβλιοθήκες, κράτος, ιδιώτες. Κανένας δεν φαντάζεται ότι δεν πρέπει να πληρωθεί το βιβλίο και να πάρει και κάποια λεφτά ο συγγραφέας να γράψει το επόμενο βιβλίο του. Δεν πρέπει ο εκδότης που έχει φορολογηθεί, που έχει κάνει. Λέει, όταν το ίδιο το κράτος στα τζάμπα. Θέλανε και οι βιβλιοθήκες, οι δημόσιες, μάλιστα να τα πάρουν και να τα αναρτήσουν. Κάποιος φιλοπρόοδος βιβλιοθηκάριος στο Υπουργείο Πολιτισμού έλεγε πέρσι, μας έβριζε ότι θέλουν να βγάλουν χρήματα οι εκδότες και αυτό. Μα κάποιος έχει πληρώσει αυτά τα πράγματα, κάποιος έχει πληρώσει χαρτί, έχει φορολογηθεί, έχει πληρώσει μετάφραση. Πρέπει όλα αυτά να μπορέσουν να... Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει μια απαξίωση, η οποία όμως είναι πολύ παλιά στην Ελλάδα και ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχε ένας υπουργός παλιάς δεκαετίας του 80, που μετά έγινε και δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν είμαι λαπάς σαν τους ποιητές. Ναι. Έχουμε το αντίστροφο από τα Εξάρχεια. Κυκλοφόρησε πέρσι ένα σύνθημα, ένα γκράφιτι στους τοίχους, να πεθάνουν οι ποιητές. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλου τύπου απαξίωση στην πνευματική εργασία, η οποία όμως αποτυπώνεται και στο ότι όλοι ζητάνε τζάμπα. Ακόμα και οι λέξεις βιβλίου, που παλιά τα ζητάγανε με κάποια έκπτωση, οι λέξεις ανάγνωσης, τώρα θα ζητάνε τζάμπα. Λοιπόν, και λες, σκέφτηκε ποτέ η βιβλιοθήκη ή το μουσείο, το τάδε που σου ζητάει βιβλία τζάμπα? Ότι το μαραγκό να του ζητήσει να φτιάξει τζάμπα τα ράφια, ή το τζάμι που θα σπάσει, ή ως προς την εργασία, την πνευματική. Η βιβλιοθήκη θα πληρώσει το λογιστή, θα πληρώσει το φύλακα, θα πληρώσει τους γραμματείς, τους βιβλιοθηκάριους. Το συγγραφέα, τίποτα. Κύριε Παπαγεωργίου, κλείνουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, είσαστε αισιόδοξοι για το μέλλον του βιβλίου στην Ελλάδα? Εννοείται, βεβαίως ότι είμαι αισιόδοξη. Και από την κουβέντα μας που κάναμε και για και αυτά που είπε ο κ. Πετσόπουλος για τους εκδότες, τους νέους, για τα καινούργια μικρά βιβλιοπωλεία και αυτά που είπε ο κ. Χατζηβασιλείου για τις εκδόσεις και των κλασικών έργων και τις ξένες λογοτεχνίες. Βεβαίως είμαι αισιόδοξη. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Υπηρετούμε εντός εισαγωγικών. Τέλος πάντων, ασχολούμαστε με κάτι το οποίο είναι τόσο όμορφο, τόσο δυναμικό, τόσο... Οπότε δεν έχουμε περιθώρια να μην είμαστε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ. Νομίζω, έστω και αν ο χρόνος δεν ήταν υπαρκής, καταφέραμε να πούμε κάποια πράγματα σημαντικά.
Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα, Μανώλη. Σήμερα, απόψε, τι έχουμε να διαβάσουμε? Διάφορα. Έχουμε διάφορα. Και κλασικά και λιγότερο κλασικά. Ναι, και μοντέρνα. Ναι. Το πρώτο που θέλω να πω είναι το μυθιστόρημα «Περίγραμμα» της Rachel Cusk, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg και είναι το βαρύ πληροβολικό του οίκου για αυτή την άνοιξη. Είναι μια συγγραφέας που έχει αρκετά βιβλία στο ενεργητικό της, γεννημένη στον Καναδά, ναι. Έχει ζήσει όμως και μεγαλώσει στη Βρετανία. Και το «Περίγραμμα» είναι ο πρώτος τόμος μιας τριλογίας που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Και θα διαφημιστεί εδώ, είμαι σίγουρη, πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα μυθιστόρημα της Κάσκ που έχει κυκλοφορήσει σε ανύποπτο χρόνο στα ελληνικά. Και δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Και μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ ωραίο και εισάξιο του περιγράμματος, το οποίο λέγεται Arlington Park και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Τόπος το 2007. Μάλιστα. Αυτό είναι πάντως ένα φαινόμενο, δηλαδή. Ναι, συμβαίνει συχνά. Ποιοι συγγραφείς μεταφράζονται, πότε, αν το καταλαβαίνει το κοινό ότι μεταφράστηκαν και με ποιο τρόπο γίνονται οι επιλογές. Όταν έρχονται από το εξωτερικό τα βιβλία, μας φέρνουν έτοιμη δουλειά οι εκδότες. Δηλαδή, τώρα εδώ έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλιαράκι με αποσπάσματα από κριτικές που έχουν γραφτεί για το περίγραμμα και για τους υπόλοιπους τόμους της τριλογίας. Μην τυχόν και περάσει απαρατήρητο. Ναι. Το 2007 δεν είχε γίνει ανάλογη δουλειά από τον τόπο. Λοιπόν, να πούμε όμως τι καλό έχουν αυτά τα βιβλία. Πρόκειται για μια πολύ καλή μαθήτρια της Virginia Woolf, η συγγραφέας. Δηλαδή έχει πάρει τα μάλα από τα μαθήματα της Woolf. Προσπαθεί να μετουσιώσει τη γυναικεία εμπειρία σε υψηλή τέχνη, γεφυρώνοντας την υψηλή τέχνη με τη λαϊκή. Ας πούμε, το Arlington Park είναι ένας συνδυασμός της κυρίας Dalloway με τις νοικοκυρές σε απόγνωση. Γιατί περιγράφει μια μέρα από τη ζωή ορισμένων μεσοαστών νοικοκυρών και όχι μόνο νοικοκυρών, και δασκάλων και συγγραφέων σε ένα προάστιο εγγλέζικο, όπου είναι όλη η ασφυξία του γάμου, η ένταση στις σχέσεις των δύο φίλων, οι φιλοδοξίες που καταπιέζονται και δεν εκτονώνονται και μαζεύει πίον η ψυχή του ανθρώπου, ο υπερκαταναλωτισμός που οδηγεί καμιά φορά και στην απόλυτη αδιαφορία για το τι συμβαίνει γύρω, την έλλειψη συνέστησης. Βασικά όμως η σχέση των δύο φίλων, το τι σημαίνει να είσαι μάνα, σύζυγος. Μιλάει στον Έλληνα αναγνώστη και λοιπόν, στην Ελληνίδα. Το περίγραμμα τώρα, το πρόσφατο βιβλίο, είναι η ιστορία μιας δεν είναι ιστορία μάλλον, είναι ιστορίες πολλών ανθρώπων, όπως τις ακούει και τις φιλτράρει και τις καταθέτει στο χαρτί. Μια Βρετανίδα που έρχεται για ένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα μεσούσης της κρίσης για να κάνει ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής στο Βρετανικό Συμβούλιο. Δεν μαθαίνουμε τίποτε για αυτή τη γυναίκα, ούτε καν το όνομά της. Προς το τέλος μόνο το αναφέρει. Αλλά στο τέλος του βιβλίου έχουμε την αίσθηση ότι την έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά από τις ιστορίες που αφουγκράζεται και διαλέγει να μας αφηγηθεί. Δεν είναι και πάλι η πραγματικότητα στην οποία επικεντρώνεται η συγγραφέας και η ηρωίδα της, δεν είναι κοινωνική. Με τις σχέσεις έχει να κάνει και πάλι. Μιλάει για διαλυμένους γάμους, για άρρωστα παιδιά, για τις προσδοκίες που έχουν γύρω μας και πώς μπορούμε εμείς να τα απεξέλθουμε ή όχι. Η Αθήνα της κρίσης δηλαδή είναι πάρα πολύ στο βάθος. Δεν είναι τέτοιου τύπου βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, ας περάσουμε σε κάτι πιο κλασικό. Οι μεγάλοι εκδότες, το Μετέχμιο, ο Πατάκης, ο Ψυχογιός, έχουν αρχίσει να κάνουν πολύ ωραίες κλασικές σειρές. Πάντοτε τα κλασικά είχαν ένα μερίδιο στην παραγωγή. Ναι. Αλλά τώρα, ας πούμε, βγήκε από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε επιμέλεια Ηλία Μαγκλίνη, ο πρώτος τόμος μιας σειράς κλασικών βιβλίων που θα βγούνε, του Τσέχοφ με διηγήματα και νουβέλες που καλύπτουν όλη τη διαδρομή του τη συγγραφική, σε μετάφραση Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, νέα μετάφραση από τα Ρώσικα,
Και με ένα καταπληκτικό επίμετρο του Thomas Mann. Ναι, αυτό είναι δοκίμιο νομίζω. Είναι καταπληκτικό, ναι. Γιατί είναι γραμμένο ένα χρόνο πριν πεθάνει ο Thomas Mann και 50 χρόνια από το θάνατο του Τσέχοφ. Δηλαδή έχει την απαιτούμενη απόσταση να εκτιμήσει σε βάθος, ναι, όλη τη διαδρομή του Τσέχοφ και να πει πώς και ο ίδιος ο Μαν, ενώ, ναι, περιφρονούσε το διήγημα στην αρχή της σταδιοδρομίας του, πώς χάρη στον Τσέχοφ ανακάλυψε τις αρετές αυτού του είδους. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ο Τσέχοφ. Ξεκίνησε να γράφει χιουμοριστικά κείμενα στις εφημερίδες του καιρού του για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Δεν ήταν δηλαδή, σιγά σιγά στην πορεία έφυγε από το καυστικό χιούμορ και το χλεβασμό γιατρός και πήγε σε Τσέχοφ. Κάτι βαθύτερο. Ήταν γιατρός, επιδημιολόγος με την ελονοσία και τη φυματίωση. Ασχολούνταν και από φυματίωση έφυγε. Και έζησε μόνο 44 χρόνια. Και άφησε πίσω του 500 διαμάντια, διηγήματα. Ναι. Και εδώ βλέπουμε, καταγράφουν, αυτό το βιβλίο έχει όλη τη βεντάλια και έχει μέσα και τα πρώτα του, τα ανάλαφρα διηγήματάκια που σατιρίζουν το μικροαστισμό, την, ναι, υποκρισία, το θεσμό του γάμου, είναι πάρα πολλά, αλλά έχει μέσα και την πιο περίτεχνη ερωτική ιστορία που γράφτηκε ποτέ, την κυρία με το σκυλάκι, εξού και το εξώφυλλο, ναι, και τον θάλαμο αριθμό 6, που είναι μια συγκλονιστική νουβέλα για την ψυχιατρική της εποχής του, πώς αντιμετώπιζαν τους ψυχασθενείς, που ήταν μια τρέλα πραγματικά. Τι να πω, αξίζει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Εντάξει, για να μυθιστούμε στον Τσέχοφ. Και ένας σύγχρονος του Τσέχοφ, ο Γκόργκι, και το μυθιστόρημά του η Αρταμάνοφ, αν δεν κάνω λάθος. Αρταμάνοφ, ναι, είναι τα γράμματα εδώ, είναι αδύνατο να τα δεις. Στις εκδόσεις Πατάκη, μια νέα σειρά. Η Αρταμάνοφ του Γκόργκι είναι ένα μυθιστόρημα που είχε βγει στα ελληνικά το 59 σε μετάφραση Άρη Αλεξάνδρου μαζί με άλλα έργα, ναι, στον ίδιο τόμο, και το εντοπίσανε οι επιμελητές της σειράς, η Κεχαγιόγλου και ο Τσακνιάς, στο Μιέτ, ναι, και το αντιγράψανε. Δηλαδή η μετάφραση είναι του Άρη Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Γιατί αυτή η σειρά έχει έργα που είτε δεν βγήκαν ποτέ στα ελληνικά είτε δεν είναι εύκολα προσβάσιμα. Λοιπόν, και αυτό το μυθιστόρημα του θεμελιωτή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, του Γκόργκι, μιλάει για τα 50 χρόνια που προηγήθηκαν της Οκτωβριανής Επανάστασης. Είναι ιστορία μιας οικογένειας, τρεις γενιές της. Είναι από την εποχή που καταργήθηκε η δουλοπαρικία και υπήρξε ένα σύντομο διάλειμμα, ένα μικρό πείραμα καπιταλιστικού. Ο ρώσικος καπιταλισμός διήρξε μια πεντηκοταετία και κατέρευσε γιατί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και στις ανάγκες της κοινωνίας οι αστεί της εποχής. Μες. Και δεν είναι μόνο οι καταπιεστές που περιγράφονται εδώ πέρα, είναι και οι καταπιεζόμενοι.